και να προσφέρουμε στην παράδοση του τόπου. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα, δυσάρεστα και ευχάριστα, στο χωριό μας και σε όλη την Ελλάδα. Εμείς σήμερα θα σταθούμε σε ένα πολύ ωραίο και ευχάριστο γεγονός από ένα παιδί του Πανασού μας, τον Κωνσταντίνο Δαμιανάκη, του Νεκτάριου και της Ελένης Καρούση, εγγονός του Νίκου Δαμιανάκη, που πήρε για έκτη φορά το χρυσό μετάλλιο στην ελληνορωμαϊκή παραλή Ευθύγω. Αξίζει πραγματικά το χειροκρότημα όλων μας. Το ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας, όλοι οι Πανασανοί που βρισκόμαστε εδώ και φίλοι, να είναι υγιείς και να βρίσκεται πάντα στον υψηλότερο βάθμο. Όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν πολλά ευχάριστα αλλά και δυσάρεστα νέα του χωριού μας. Εγώ θα παρακαλούσα πολύ τον κύριο Κογκάκη Μιχάλη, ο οποίος έχει έρθει από την Κρήτη γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου, να μας ενημερώσει για τα ευχάριστα αλλά και τα δυσάρεστα νέα του χωριού μας. Κύριε Κογκάκη, ελάτε κοντά μας. Ξέρω ότι τους αγώνες σας παρακολουθούμε από μακριά, βέβαια δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά είμαστε μαζί σας, συμβάσσονται μαζί σας. Είναι εδώ ο αδερφός μου, Βαγγέλη. Καλησπέρα σε όλους. Η μέρα είναι πάντα για τον Πανασό. Εγώ πλέον μένω τον περισσότερο καιρό στον Πανασό και είμαι ο γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου και μπορώ να σας μεταφέρω τα δεδομένα του Πανασού. Ο Πανασός βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία 2 χρόνια, να το πω. Και έχει καταφέρει να αλλάξει πάρα πολύ το περιβάλλον εκεί πέρα λόγω του δρόμου. Ο δρόμος εξελίσσεται πραγματικά, έχει φτάσει να ενώνουμε το τούνελ με την Γέφυρα και όπως λένε όλοι μέχρι τέλος του Μαΐου, γιατί Μάρτιο λέγανε, από τον Ιούλιο θα είναι σε κυκλοφορία. Αυτό είναι ένα καλό νέο, διότι ο Πανασός γίνεται πάρα πολύ γρήγορα στην δέσιμο με το Ηράκλειο. Ο κόμπος βέβαια δεν θα γίνει σε αυτή τη φάση, θα γίνει την επόμενη, αλλά θα γίνει. Ένα άλλο πολύ καλό νέο από τον Πανασό είναι ότι από την περιφέρεια μας δώσαν 7.000 ευρώ για να ψηφιοποιήσουμε το έδαφος για να γίνουν τα μονοπάτια τα μεμονικά. Είναι το πρώτο βήμα για τη συγγραφή του κ. Αρναουτάκη του Τέλειου, το δεν θυμάμαι. Έδωσε αυτά τα χρήματα και είναι η αρχή μόνο για να ξεκινήσουν να αναγνωρίζονται όλα αυτά τα αρχαία που υπάρχουν στον Πανασό και είναι θαμμένα πάρα πολλά χρόνια. Όπως είναι τα μηνοϊκά μονοπάτια, τα αιματικά λουτρά και άλλα διάφορα θα δούμε. Επίσης στις 6 Μαρτίου είναι μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης συγκεκριμένη, οι οποίοι μας έχουν υιοθετήσει σαν Πανασός και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να πετυχαίνουμε αυτές τις ενέργειες. Στις 6 Μαρτίου λοιπόν καλούν όλους τους Πανασανούς, Αθηναίους, Κουπικούς ή της Διασποράς να βρίσκονται στο Καπετανάκιο Ίδρυμα στις 6 Μαρτίου στο Ηράκλειο, όπου θα ανακοινώσουν και το μεγάλο project τα ωραία χωριά όμορφα των Ανέμων. Είναι ο Πανασός, είναι το πρώτο χωριό στην Κρήτη, το οποίο υιοθετήθηκε με αυτή την ομάδα, σε συνδυασμό ότι η ορεινή ζώνη του Ψιλορίτη και τα χωριά της Ρίζας, όπως είναι ο Πανασός, έχουν ανακοινωθεί από την UNESCO βιώτικος και γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα πλέον που βοηθούν αυτούς τους αυτά τα χρόνια. 6 Μαρτίου λοιπόν στο Καπετανάκιο, όσοι είσαστε στην Κρήτη και θέλετε να πάτε, θα ακούσετε πραγματικά αυτά που εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο πλέον και όχι σε φανταστικό, όπως ήταν πριν λίγο καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε Μιχάλη, θα κάνουμε όλα από τον κόσμο μας και ευχόμαστε από καρδιάς να γίνουν πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω
Αθήσεων, χωριανούς μας, τους Παλασσανούς, που με μεγάλη χαρά μας έστειλαν τα προϊόντα τους από Κρήτη. Και σήμερα η ελεγχιοφόρο αγορά μας έχει να κάνει μόνο με προϊόντα του χωριού μας και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους. Και το Πολιτιστικό Σύλλογο που κουράστηκε να τα μαζέψει. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κονγκάκη. Και επίσης ευχαριστούμε θερμά τους επαγγελματίες χωριανούς μας που μένουν στην Αθήνα και από Ιράν είχαμε τα δώρα τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε υποχρεωμένοι, μπορώ να πω, γιατί κάθε χρόνο μας δίνουν τα προϊόντα τους. Ευχαριστήσω από το τμήμα και την Ανέλ Λάις που κάθε χρόνο το κίνητο αποκρίνεται και τις συνολικές γραμμές που πάντα με ευχαρίστηση δίνουν τα δωρεάν εισιτήριά για το σύλλογό μας. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους ευχόμαστε καλά ταξίδια. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω μια προσωπική μου φίλη από το Αρκίστρι, από το ξενοδοχείο Αλεξάνδρα, η οποία κάθε χρόνο μας δίνει δωρεάν και ελευθερεύσει για το ξενοδοχείο μας. Την ευχαριστούμε θερμά. Σήμερα μας θυμούν με την παρουσία. Ο πατέρας Εμμανουήλ, και θέλω ένα θερμό χειροκρότημα και τον ευχαριστούμε όλοι που βρίσκεται κάθε χρόνο κοντά μας και ευλογεί την πίτε μας. Πατέρα Εμμανουήλ, θερμά ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Μας θυμούν με την παρουσία τους ο κύριος Λαουράκης Αντώνης, πρόεδρος με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κρητών και Ρατσινίου Τραπεζών στο Αρκάδι, με το συγκρότημα του Συλλόγου που θα ομορφεί την εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους. Κοντά μας βρίσκεται και μας τιμά επίσης η παιδική χορηγική ομάδα του Λαγκοφικού Ομίλου Κρητών με αρχηγό τον κύριο Γιώργο Παταγό που μας τιμά σήμερα με την παρουσία του. Και την δασκάλα τους, κυρία Άννα Μουστάχα. Επίσης, οι γονείς των παιδιών που τα συνοδεύουν. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα να σταθώ εδώ λίγο στον κύριο Πατακομανόλη, ο οποίος μεταφέρει όχι μόνο στην Καλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο τα ήδη και τις παραδόσεις της Κρήτης μας. Παραδόσεις που περνάνε όλοι οι σύλλογοι από γενιά σε γενιά. Επίσης, μας θυμάμαι την παρουσία της η κυρία Ολυμπία Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του Απανταγού Μουζακετών Κομφέρς. Μαζί με τους μουζακιώτες φίλους μου και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, μουζακιώτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καπουλάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Παλίνης Κάντζας, Λυκόνερο, Κοκρική και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κέρκερης Σωμαριακάκης Φραγκίσκος, ο πρώην πρόεδρος Φραγκιαδάκης Μανώλης και ο αντιπρόεδρος Τζορτζάκης Ιωάννης. Η κυρία Μαγιωράκη Ελένη, δασκάλα συγγραφέας Πίτρια, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου μας, που ήρθε από την Κρήτη για να μας τιμήσει με την παρουσία της. Η κυρία Πόπη Δασκαλάκη, πρώην πρόεδρος της Νέας Μάκρης. Η κυρία Πόπη Φιλουνάκη, πρόεδρος της ΣΥΒΑΣ. Η κυρία Μαρία Φουκάκη που ήρθε από την Κρήτη, όπως και πέρυσι, που μας τιμά σήμερα με την παρουσία της. Η γραμματέα Σεβίου Βασιλείου Λιδιανού Κατερίνα και ο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κύριος Μικεντζάκης Αντώνης, αντιστράτηγος Ελλάδα, υποψήφιος στην περιφέρεια με το συνδυασμό Γιάννης Γουρού, Βόρεια Περιφέρεια.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, βραβεύουμε τα παιδιά των συγχωριανών μας, των Μανασανών που βρίσκονται στην Αθήνα και είναι μεγάλη η χαρά όταν ξέρουμε ότι τα παιδιά μας προοδεύουν και είναι η ελπίδα του αύριο. Να είναι καλά όλα τα παιδιά και αυτά που περνούν και όχι μόνο, θα ελπίζουμε στην νεολαία μας. Θα ήθελα σήμερα λοιπόν να παρακαλέσω να έρθει να παραλάβει το γραφείο της η Αντιγόνη Αγγελική του Ιωάννη για την εισαγωγή της. Στα ΤΕΙΣΤΕΡΕ ΑΣΕΝΑΔΑΣ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Παρακαλώ να έρθει αντιπρόσωπος εδώ, γιατί η Αγγελικούλα μας βρίσκεται στην Άμφισσα. Άρα είσαι ο αδελφός, γεια σας. Και σε σένα καλή πρόοδο. Σε λίγο θα απολαύσουμε το κριτικό μουσικό συγκρότημα που αποτελείται από το Τάκι Παπαντάκι στη λύρα με το Βαγγέλη Φουκάκι που ελευθερία που είχε σήμερα ο πολιτικός από την Κρήτη για να θυμίσει την εκδήλωσή μας στο Λαούντο. Ευχαριστούμε Βαγγέλη. Τον Μανώλη Τσετοκάκη στο Πάσο και τον Λευτέρη Καλιουδάκη στο Λαούτο. Και ο κύριος Γκουρνάκης, όπως ανέφερα προηγουμένως, θα είναι στην Ασκομαντούρα και η εκδήλωσή μας θα γίνει ακόμα πιο όμορφη. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αποχωρώνων Ουκρανίων, κύριος Μανιαδάτης Μιχαήλ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακαλούσα την χορευτική ομάδα των παιδιών μας από το